Χαρακτήρια το δίσκο σας που έγινε χρυσός. Ήταν πολύ amazing τα τραγούδια σας. Super wow amazing. Όταν σηκά πρωτόδη, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Δεν το περιμέναμε, είναι αλήθεια. Γράψαμε το δίσκο, πιστεύαμε πολύ σε αυτό, πιστεύαμε και άλλοι σε εμάς. Και ευτυχώς ο κόσμος αγάπησε το όταν σηκά πρωτόδη τόσο γρήγορα και έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Συναντηθήκατε για πρώτη φορά το 2002, σωστά. Το 2000 συναντηθήκαμε, γίναμε φίλοι και μετά από 2 χρόνια ξεκινήσαμε το συγκρότημα. Κάναμε 1, 2, 3 remix και μετά δεν κάνουμε και ένα συγκρότημα, να βάζουμε και ένα όνομα από πάνω. Και έχουμε αυτό το όνομα, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Κάναμε μουσική εδώ και 7 χρόνια και μας έξερε ο κύκλος μας. Μέσω MySpace, μέσω Facebook. Και τώρα γίναμε γνωστοί στο ευρύ κοινό. Μας βοήθησε πάρα πολύ το Family. Ξέρω ότι στις εμφανίσεις σας γίνεται χαμός από κορίτσια. Για σένα τα άλλα ξέρουμε. Είσαι δεσμευμένος, αυτό είναι γιατί το γνωρίζουμε. Με σένα τι θα γίνει. Με θα γίνει. Ξέρω εγώ. Κάθε μέρα είναι δεσμευμένος. Μια άλλη κοπέλα. Πάντως έχετε δηλώσει ότι έδινε σπίτι σας ένα γυναικείο φίλο. Ναι, η δικιά μου. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Η πρώτη είναι η ζωή μου. Όταν σηκά πρωτόδη, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλες φόνη, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα εστάλει, μα δεν το είχα λάβει. Πάμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις των φίλων του Μεγκαστάρ. Θέλω να μάθω πολλά πράγματα για εσάς. Πάμε. Είστε επαγγελματίες αμαρτωλοί. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που κουβαλάτε? Θα ξεπεράσει τώρα αμαρτία. Καινούρια. Λοιπόν, είμαστε κρινιάριδες, είμαστε ανυπόμονοι, αμαρτία, τρώμε πολύ. Είμαστε άπλυστοι. Είμαστε άπλυστοι. Εμένα δεν μου φαίνεται. Είμαστε άπλυστοι πάρα πολύ. Δεν πω άτυπο, είναι πολύ μεγάλη. Θα πέσει και να βλέπουμε κάποιος τώρα κάτι. Η μουσική σας έχει λίγο απ' όλα ή μου φαίνεται? Είναι ένα μείγμα από αυτά που γουστάρουμε. Αδάματα, είναι αλήθεια ότι δούλευες 15 χρόνια στην οικοδομή? Ναι, είναι αλήθεια. Από μικρό παιδί δουλεύα. Κορμί, κορμί, κορμί. Παρακαλώ. Από την οικοδομή, παιδιά. Για αυτό είσαι πια γράμμωσε. Είδε, τούμου, τούμου. Πέτρε στην εφέλεια. Μ' αρέσει η δουλειά γενικώ. Η οικοδομή μου αρέσει πολύ. Πάρε καρτί, πάρε φιλό. Γράψε αυτό που θα σου πω. Τι μη σου μέρα σαν για πει. Βρήκε την πόρτα μου κλειστή. Πάρε καρτί, πάρε φιλό. Γράψε αυτό που θα σου πω. Έχετε ξεπεράσει τα κλισέ στο hip hop και στο ντύσιμο και στον ήχο σας, σωστά? Έχουμε ξεπεράσει το φαρδί και το ανάποδο καπέλο και το γιο-γιο, δηλαδή... Δεν μπορείς να φορέσεις πλέον φαρδί παντελόνι, να πάει πάρεις... Πόσο φοράς 32, 33, 34, να πάει πάρεις 50, είσαι έτσι. Έτσι φτάνει. Τους αποκαλούν ροκάδες στο hip hop, είστε? Είμαστε, γιατί όταν ραπάρουμε ροκάρουμε. Εσύ ήθελες να γίνεις rockstar μικρό, σωστά? Είμαι. Κοίτα, όλοι μας καθόμασταν μικροί προς από τον καθρέφτη και χοροπηδούσαμε ό,τι ακούγαμε. ACDC, Michael Jackson, MC Hammer και εντάξει. Κάπου αυτό οδήγησε ευτυχώς και μας έγινε σε καλό. Παλικάρι, rockstar μου εσύ. Επόμενη εργατική τάξη. Τώρα το χρήμα ρέει άφωνο, ε? Άφωνο. Κοίτα, θα έλεγα ότι σταματήσαμε τις δουλειές μας γιατί δεν προλαβαίνουμε να πάμε για δουλειά. Ζούμε από αυτό βέβαια. Και εντάξει, δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Αυτή είναι η δουλειά μας τώρα. Είναι το διαδίκτυο απαραίτητο εργαλείο στη δουλειά σας? Από εκεί γεννηθήκαμε. Από εκεί γεννηθήκαμε. Δηλαδή το MySpace ήταν η βάση μας. Από εκεί κλείναμε συναυλίες Μίνιου με γνωστοί που ήμασταν μόνοι μας. Ποιο είναι το πιο καλοκαιριστικό σχόλιο που έχετε ακούσει και από ποιον? Όταν πω κάτι που έχει πει ο Γιάννης, πούμε ότι ένα τραγούδι του βοήθησε μια κοπέλα να λύσει ένα πρόβλημα στη ζωή της, ας πούμε. Οι εκπρόσωποι του hip hop στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσέξετε για να μην ξεπεράσετε γρήγορα? Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα είδη της μουσικής, όχι μόνο στο hip hop, πρέπει να έχει καθένας το δικό του στυλ. Να έχει κάτι ιδιαίτερο για να ξεχωρίζει από τους άλλους. Μάνα μου. Υπάρχει, μην εκεί που είσαι, μέσα στην απάτη για
κοινό συνέστημα. Εγώ θα έλεγα ήταν η καλύτερη μουσική που έχει γραφτεί ποτέ, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη επιτυχία. Συνάθος, τα δικά του. Δεν πειράζει. Το δέχομαι κι αυτό. Έχει ωραία φωνή ο Γιάννης και το χρησιμοποιούμε, το εκμεταλλευόμαστε. Μέχρι πότε. Εντάξει. Σε ένα χαλάσει το σιγάρο τη φωνή. Όταν σιγά πρωτόδει, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα πριν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλε φωνή, μπορώ να πω πω αρχικά κασοκαριστή. Το μήνυμα εστάλημα δεν το είχα λάβει. Θέλω να μα υπογράψετε. Ναι. Υπογράψετε ένα συλλεκτικό βιζάκι του Megastars, το οποίο θα διεκδικήσουν οι τηλεθεατές μας. Wow. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καιρό. Τέλεια. Θα υπογράψετε εδώ λοιπόν. Φίλοι μου τηλεθεατές, για να διεκδικήσετε αυτό το συλλεκτικό βουζάκι Megastar με την υπογραφή των Professional Singers, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Στείλτε μήνυμα στο 54890, διαμορφώνετε το top 10, κερδίζετε το βουζάκι, κερδίζετε και ένα δώρο. Be amazing. Tyler, be amazing. Αδάμα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολλές συναυλίες καθημερινά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και δεν τις θυμόμαστε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε Παρασκευή θα είμαστε στο Hotel Nippo στην Αγία Παρασκευή εδώ πέρα. Όταν σ' είχα πρωτόδει. Τι είπα, Χρυσόδε. Κάτι τη θέση. Κάνε και το μικρόφωνο του στην Ελλάδα. Κάτι και συμβήμα πριν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλε φωνή, μπορώ να πω πω σαν και είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα στα λιμά δεν το είχα λάβει. Προφέσαι στην Ελλάδα. Μόνο το Megastars. Αμέγιζε Μέγκα. Κι εγώ την βλέπω πάντα σαν πριγκίπισσα. Η τύπισσα μου ήρθε σαν πουλί από τον νότο. Πώς το διάκο και λαϊδάνε εκεί για να της πω ότι νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλησπέρα. Να σε πάτε καλά. Έχουμε να σας βοηθήσουμε εδώ να πουλήσουμε τίποτα. Ναι, ρε παιδιά, ελάτε λίγο να βάλουμε μια φωνή που είστε κόσμος. Για έλατε λίγο. Πάνε. Έλατε λοιπόν, έλα. Κουκλάκι από εδώ. Σαντούλες, σαλατάιρα από εδώ. Λοιπόν, εδώ πουλάμε τα καλά κουλάρια με τους Professional Singers. Παρακαλώ πολύ. Έχει Bugs Bunny, ελάτε.